Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας συνάντηση, στη συνέντευξη αυτή που θέλουμε να δώσουμε στα μέσα τα τοπικά του τόπου μας, στα μέσα του τόπου μας, και να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά που καλύψατε τις εκδηλώσεις του Λεσβιακού Φεστιβάλ, αλλά κυρίως του Μουσικού Φεστιβάλ, του πρώτου Μουσικού Φεστιβάλ του Δήμου Μυτιλίνης. Όλα τα μέσα ήταν χορηγοί και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γι' αυτό. Θέλουμε σήμερα που ολοκληρώθηκαν πια οι εκδηλώσεις του πρώτου Μουσικού Φεστιβάλ Μυτιλίνης να κάνουμε έναν καλλιτεχνικό απολογισμό αυτού του πρώτου φεστιβάλ και να σας δώσουμε τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και θεματικές του δεύτερου Μουσικού Φεστιβάλ που θα γίνει στη Μυτιλίνη το καλοκαίρι του 25. Βασικά στοιχεία λοιπόν αυτής της διοργάνωσης είναι ότι το φεστιβάλ αυτό τελεί υπό την αιγίδα και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής, και στο καλοκαίρι που πέρασε, σε αυτό το δεκαήμερο των εκδηλώσεων, είχαμε κύριες κατευθύνσεις, βασικούς άξονες αυτού του φεστιβάλ, τις συναυλίες που όλοι παρακολουθήσατε από επαγγελματικά σύνολα και ερασιτεχνικά σύνολα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έλαβαν μέρος τη διάρκεια αυτών των 10 ημερών και τις ημερίδες. Αναφερόμενοι αρχικά στις συναυλίες, να πούμε ότι είχαμε έναν αριθμό 10 συναυλιών. Οι 4 συναυλίες ήταν συναυλίες λόγιας μουσικής, οι άλλες 4 μοντέρνας μουσικής και οι 2 παραδοσιακής μουσικής. Από τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε από όλες αυτές τις εκδηλώσεις, είχαμε ποσοστά συμμετοχής και θέασης ακροατών που υπερεύναν το 90% κάθε φορά στις εκδηλώσεις, και πολλές ήταν οι φορές που ξεπέρασαν και το 100%. Το σύνολο των ακροατών και των θεατών που πέρασαν από αυτές τις εκδηλώσεις ανέρχεται περίπου στις 5.000 ανθρώπους, οι οποίοι παρακολούθησαν όλες αυτές τις εκδηλώσεις αυτό το δεκαήμερο. Οι επισκέπτες των εκδηλώσεών μας ήταν κάτοικοι και πολίτες του νησιού μας, ήταν όμως και επισκέπτες από άλλες περιοχές, οι οποίοι ήρθαν αποκλειστικά για να παρακολουθήσουν το Μουσικό Φεστιβάλ. Τα σύνορα τα οποία τώρα συμμετείχανε σε αυτό το Μουσικό Φεστιβάλ, είχαμε αρχικά να θυμίσουμε μια συνεργασία με το καλλιτεχνικό σύνολο από το εξωτερικό που ήταν το φωνητικό σύνολο της Λάρνακας. Είχαμε συνεργασία με το καλλιτεχνικό σύνολο Κουαρτέτο Αθηνών υπό την αιγίδα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Είχαμε μετακλήσεις καλλιτεχνών από το εξωτερικό, 3 σολίστες από την Τουρκία, ένας μουσικός κλασικής και 2 παραδοσιακής μουσικής. Είχαμε καλλιτεχνικές πρεμιέρες, δηλαδή πρωτότυπα έργα τα οποία γράφτηκαν μόνο για το φεστιβάλ και παρουσιάστηκαν στο φεστιβάλ, όπως ήταν το αφιέρωμα στον Καριωτάκη, τον Καλά Όπερας, συναυλία από το Μουσικό Σχολείο και άλλες. Είχαμε υποστήριξη καλλιτεχνικών συνόλων από τη Μυτιλίνη, δηλαδή μέσα στα πλαίσια αυτού του Μουσικού Φεστιβάλ, με τον τρόπο που εμείς το βλέπαμε και με τον τρόπο που στήθηκε από την αρχή. Από την αρχή είχαμε σκεφτεί και θέλαμε να εντάξουμε μέσα σε αυτό το Μουσικό Φεστιβάλ τοπικά καλλιτεχνικά σύνολα, όπως ήταν τα Σαντούρια της Αγιάσου, το Μουσικό Σχολείο και οι τοπικές χοροδίες. Στα πλαίσια αυτού του φεστιβάλ είχαμε και την διοργάνωση κύκλων σεμιναρίων στο βιολί, στο κοντραμπάσο και στο πιάνο. Σημαντικοί και αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες ήταν οι διδάσκοντες, όπως ο Απόλλωνας Γραμματικόπουλος στο βιολί και στον κονσερτί το Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, ο Παναγιώτης Καπογιάννης στο κοντραμπάσο, κορυφαίος της πρώτης Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, και ο Βενιαμίν Χατζικουμπάρογλου, ο οποίος δίδαξε πιάνο. Για πρώτη χρονιά όλα τα προγράμματα ήταν δωρεάν και τα παρακολούθησαν συνολικά 25 μαθητές σε σταθερή βάση. Κάτι που είχαμε πει από πέρυσι, αυτό το επόμενο φεστιβάλ θα αλλάξει, θα έχουμε μια μικρή οικονομική συμμετοχή των μαθητών για να μπορέσει να στηριχθεί και να οργανωθεί καλύτερα αυτό το κομμάτι των μαθημάτων. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν τώρα από αυτά τα σεμινάρια είναι ότι είχαμε μια χαρτογράφηση νέων μαθητών από το νησί της Λέσβου, αναβάθμιση των υπαρχών των μαθητών,
και οργάνωσή τους σε νέα τμήματα για την επόμενη χρονιά, αλλά και σε οργάνωση μαθητικών καλλιτεχνικών συνόλων. Επίσης, στα πλαίσια αυτού του φεστιβάλ, εκτός από τα σεμιναριακά μαθήματα, είχαμε τρεις ημερίδες. Στο Κυπριακό Χοροδιακό Τραγούδι, με μαέστρο του Φωνητικού Συνόλου Λάρνακας, τον Ανδρέα Γερολέμου. Στο Κλασικό Τραγούδι, από τον Λυρικό Τραγουδιστή Γιάννη Φίλια. Και παρουσίαση οργάνων σε νέους μαθητές από το Κουαρτέτο Αθηνών και τη συμμετοχή του Παναγιώτη Καπογιάννη στο κόντραμπάσο, βιολί, βιολοντσέλο, βιόλο κλπ. Τις τρεις αυτές ημερίδες παρακολούθησαν πραγματικά πολύ περισσότεροι νέοι, αλλά και γονείς αυτών των παιδιών που συμμετείχαν και παρακολουθούσαν την εξέλιξη αυτών των ημερίδων. Προσπαθήσαμε και θεωρούμε ότι επιτύχαμε σε ένα μεγάλο βαθμό την εξωστρέφεια του φεστιβάλ. Κύριος χορηγός επικοινωνίας μας ήταν η ΕΡΤ και τα τοπικά μέσα. Είχαμε πληθώρα συνεντεύξεων και καλλιτεχνών του καλλιτεχνικού διευθυντή και της αντιδημάρχου πολιτισμού σε τοπικά και πανελλαδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ανακοινώσεις προγραμμάτων μέσω site τοπικής και πανελλαδικής εμβέλειας, έντυπο υλικό στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα τουρκικά και διοχέτευση αυτών σε ανάλογα σημεία πρόσβασης, και μέσω των συνεργασιών καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών συνόλων από άλλες χώρες προσδοκούμε την ανάλογη καλλιτεχνική εξωστρέφεια του φεστιβάλ και στη συνέχεια. Αυτά σε γενικές γραμμές εμείς συγκεντρώσαμε και θεωρήσαμε τα πιο σημαντικά κομμάτια του πρώτου μουσικού φεστιβάλ Μυτιλήνης που θέλαμε έτσι απολογιστικά στο καλλιτεχνικό κομμάτι να σας παρουσιάσουμε. Όμως το πρώτο μουσικό φεστιβάλ Μυτιλήνης είναι πια παρελθόν. Και έχουμε ξεκινήσει να σχεδιάζουμε το δεύτερο μουσικό φεστιβάλ Μυτιλήνης, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 21 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου και θα είναι αφιερωμένο στο μεγάλο Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Κύριες κατευθύνσεις και του δεύτερου μουσικού φεστιβάλ θα είναι οι συναυλίες, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι ημερίδες. Επιπλέον θα προστεθεί στο δεύτερο μουσικό φεστιβάλ Μυτιλήνης ένας διεθνής διαγωνισμός που θα ανακοινωθεί μετά τα Χριστούγεννα με μια συγκεκριμένη θεματική που θα συνδέεται άμεσα με το νησί της Λέσβου. Ιδιαίτερα τώρα για το αφιέρωμά μας, για τη βασική θεματική του φεστιβάλ που είναι το αφιέρωμά μας στο Μίκη Θεοδωράκη, θα θέλαμε να σας πούμε, να σας δώσουμε περίπου τις κεντρικές ιδέες και κατευθύνσεις των εκδηλώσεων που θα στηρίξουν αυτή τη θεματική. Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας συνθέτης που η ποικιλομορφία της μουσικής του έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος και είναι γνωστή σε όλους μας. Έτσι υπάρχει ένα έργο που εκτείνεται από την κλασική μουσική, συμφωνικό έργο, όπερα, μουσική δωματίου, μέχρι τη λαϊκή μουσική. Καλλιτεχνικό σύνολο θα συμμετέχει επίσης από την Ευρώπη γνωσμένης αξίας λόγιας μουσικής. Θα έχουμε συνεργασία με καλλιτεχνικό φορέα γνωσμένης αξίας σε πρωτότυπο έργο. Θα έχουμε πρωτότυπα καλλιτεχνικά έργα που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Μυτιλήνης. Αφιέρωμα στην όπερα με γνωστούς καλλιτέχνες της όπερας. Ταυτόχρονα, μετά την πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα ανακοινωθεί τα Χριστούγεννα για καλλιτεχνικά σύνολα νέων μουσικών 15 έως 20 ετών από το νησί της Λέσβου, θα προσδοκούμε από αυτό το κάλεσμα να αναδειχτούν οι μουσικές ικανότητες σε ατομικό, σολιστικό ή μικρών συνόλων επίπεδο από τα σύνολα που θα δημιουργηθούν μετά το κάλεσμα, μετά την πρόσκληση αυτή. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε και να αναδείξουμε τέτοια μουσικά σύνολα, αλλά και ατομικά άτομα, τα οποία ασχολούνται με τη μουσική και να δώσουμε χώρο μέσα σε αυτό το φεστιβάλ να παρουσιαστούν, να εμφανιστούν νέοι άνθρωποι δηλαδή που βρίσκονται στο νησί μας 15 έως 20 ετών, που ασχολούνται με τη μουσική και που θέλουμε να βάλουν το στίγμα τους σε αυτό το δεύτερο φεστιβάλ μουσικής. Προσδοκούμε επίσης και θα επιδιώξουμε τη συμμετοχή οργανωμένων καλλιτεχνικών συνόλων του Δήμου μας. Από την αρχή, από το πρώτο φεστιβάλ, είπαμε
ότι αυτό το φεστιβάλ θα έχει μετακλήσεις, θα έχει καλλιτέχνες αναγνωρισμένης αξίας από τον υπόλοιπο κόσμο, από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά για μας είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε βήμα στα τοπικά μας σύνολα, τα οποία είναι εξαιρετικά σε ποιότητα και αρκετά σε ποσότητα. Το δεύτερο φεστιβάλ, λοιπόν, το Μουσικό Φεστιβάλ Μυτιλίνης, θα περιέχει και την παρουσίαση έργου που θα προκριθεί από το διαγωνισμό σύνθεσης, όπως σας είπαμε πριν, ο οποίος θα ανακοινωθεί μετά τα Χριστούγεννα. Θα έχουμε τη συνέχιση των μαθημάτων και θα προσθεθούν και νέα μουσικά όργανα. Θα έχουμε την ενίσχυση της τοπικής και παραδοσιακής μουσικής σε συνδυασμό και με άλλες χώρες. Θα επιδιώξουμε την εξωστρέφεια του φεστιβάλ μέσω πολιτιστικών ανταλλαγών και θα προσθέσουμε ένα νέο κύκλο μουσική και θέατρο σε μια πρωτότυπη ιδέα που θα γραφτεί ιδιαίτερα για το δεύτερο μουσικό φεστιβάλ. Στα πλαίσια της καλύτερης οργάνωσης και της εξωστρέφειας του δεύτερου μουσικού φεστιβάλ της Μυτιλίνης, θα κάνουμε κάλεσμα για δημιουργία εθελοντών για την υποστήριξη του φεστιβάλ, οι οποίοι θα πλαισιώσουν όλες τις εκδηλώσεις και θα δημιουργήσουν μια ομάδα που θα συμμετέχει ενεργά και θα στηρίζει αυτό το φεστιβάλ. Θα συνεχίσουμε, γιατί βγήκε με μεγάλη, θεωρήσαμε ότι είναι πολύ επιτυχημένη αυτή η σκέψη από ό,τι μας λέει όλος ο κόσμος που παρακολούθησε τις εκδηλώσεις. Θα συνεχίσουμε τη διάχυση των εκδηλώσεων και των δράσεών μας σε όλη την πόλη και σε όλο το Δήμο, όπως κάναμε και στο πρώτο μουσικό φεστιβάλ, προσπαθώντας να αναδείξουμε εμβληματικά σημεία της πόλης μας και του Δήμου μας. Είμαστε πια μέσα στα μεγάλα φεστιβάλ του Υπουργείου Πολιτισμού. Είμαστε ορατοί από το Υπουργείο Πολιτισμού, αφού γίναμε μέλη στο Μητρό του Υπουργείου Πολιτισμού και αφού φέτος πήραμε την πρώτη μας επιχορήγηση από το φεστιβάλ. Τη συνέχιση αυτής της επιχορήγησης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τη συνέχιση αυτής της επιχορήγησης θα επιδιώξουμε στη συνέχεια. Τη συνεργασία επίσης με τη γείτονα χώρα, η οποία θεωρούμε ότι θα μας δώσει πολλές όμορφες στιγμές, όπως είδαμε και στο πρώτο φεστιβάλ. Και γενικά θέλουμε να οργανώσουμε και με ένα καλύτερο τρόπο και κάποια προσδοκόμενα έσοδα από το φεστιβάλ που θα έχουν να κάνουν με πολιτιστικές ανταλλαγές, με παραγωγή αναμνηστικών που θα αφορούν τη διοργάνωση του Μουσικού Φεστιβάλ του Δήμου Μυτιλίνης. Είμαστε από τώρα στην προσπάθεια και στη διερεύνηση της εξεύρεσης νέων χορηγιών για τη στήριξη την οικονομική αυτού του φεστιβάλ, γιατί όσο ανοίγουμε τις εκδηλώσεις μας, όσο μεγαλώνουμε το εύρος, είναι, όπως καταλαβαίνετε, εύλογο ότι χρειαζόμαστε και περισσότερα χρήματα, και αυτά θα επιδιώξουμε να τα έχουμε πέρα από τον προϋπολογισμό του Δήμου και μέσα από χορηγίες με τις οποίες προσδοκούμε να έχουμε μια καλή συνεργασία. Αυτά είναι τα δικά μας νέα για το καλλιτεχνικό απολογισμό του πρώτου φεστιβάλ και για τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του δεύτερου φεστιβάλ, του Δήμου, Μουσικού Φεστιβάλ του Δήμου Μυτιλίνης, που να είμαστε γεροί να το παρακολουθήσουμε στο επόμενο καλοκαίρι. Γενικότερα απολογιστικά για το σύνολο του Λεσβιακού Φεστιβάλ του Λεσβιακού Καλοκαιριού. Είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνετε κάτι τέτοιο. Πόσο ικανοποιημένοι είστε και ποιος είναι ο επόμενος στόχος σας? Το Λεσβιακό Καλοκαίρι, κατά την άποψή μας και κατά την άποψη όσων συμμετείχαν και όσων μας είπαν, γιατί οι κριτές μας είναι πάντα ο κόσμος, θεωρούμε ότι ήταν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επιτυχημένο. Είχαμε προσέλευση του κόσμου σε όλες τις εκδηλώσεις. Θεωρούμε ότι καλύψαμε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, ότι δώσαμε τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο και στα τοπικά σύνολα να προβάλλουν τη δουλειά τους. Δώσαμε μεγάλη έμφαση στο ζωντάνεμα των χωριών, ενισχύοντας και στηρίζοντας τις εκδηλώσεις που προγραμμάτισαν. Θεωρούμε ότι και οι μεγάλες συναυλίες και τα θεατρικά, και τα παιδικά θεατρικά ήταν σε ένα καλό επίπεδο. Ο κόσμος ευχαριστήθηκε ιδιαίτερα τη συμμετοχή τους αυτά. Υπάρχει ο σχεδιασμός για το επόμενο καλοκαίρι, υπάρχουν σκέψεις, αλλά ακόμα δεν θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ νωρίς και επειδή όλα τα καλλιτεχνικά σύνολα μας καταθέτουν τις προτάσεις τους γύρω στο Μάρτιο,
Οπότε ακόμα και αν σχεδιάζουμε κάποια πράγματα εμείς τώρα, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι αυτά τα σύνολα, αυτές οι ομάδες θα υπάρχουν, θα προσφέρονται το επόμενο καλοκαίρι. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς θα κρατήσουμε τις βασικές μας κατευθύνσεις που λένε στήριξη των τοπικών σχημάτων, στήριξη των τοπικών συνόλων, στήριξη των εκδηλώσεων στο χωριό, παράλληλα με την προσφορά της δυνατότητας στους κατοίκους του Δήμου μας να παρακολουθούν και καλλιτεχνικά προγράμματα που δεν θα μπορούσαν να τα παρακολουθήσουν λόγω απόστασης από το κέντρο. Να πούμε κάποια πράγματα για τα σχέδια της Διεύθυνσης Πολιτισμού, της Αρχιμαρχίας Πολιτισμού και των Συνεργατών σε το επόμενο διάστημα, φθινόπωρο και Χριστούγεννα και κάθε. Ωραία, δεν θα τα ανοίξουμε όλα τα χαρτιά μας τώρα. Να σας πούμε όμως ότι ήδη έχουμε σχεδιάσει τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων. Θα σας πούμε ένα πράγμα το οποίο είναι σίγουρο γιατί έχει περάσει η έγκριση της δαπάνης του από τη Δημοτική Επιτροπή, είναι ότι φέτος θα έχουμε χριστουγεννιάτικο χωριό στο πάρκο της Αγίας Ειρήνης. Δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση και είμαστε προς την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του, αλλά γενικώς έχουμε την έγκριση και την οικονομική δέσμευση για να προχωρήσουμε σε αυτήν την δράση. Επίσης να σας πούμε ότι και αυτό επειδή έχει περάσει από Δημοτική Επιτροπή, ότι έχουμε προχωρήσει στην μελέτη και στην παραγγελία, στην ζήτηση προσφορών δηλαδή, για την ανανέωση του στολισμού της αγοράς, ο οποίος θα κατεβεί ο παλιός και θα μπει καινούριος στολισμός. Yes. Υπάρχουν και άλλα πολλά, τα οποία να είστε σίγουροι θα τα μάθετε στην ώρα τους. Είναι μαζί μας ο κύριος Λεμπέσης, ο οποίος στήριξε καλλιτεχνικά το πρώτο μουσικό φεστιβάλ, για ζητήματα που αφορούν την περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο, μπορείτε να απευθυνθείτε και στον ίδιο. Εγώ θα σας, καταρχήν να σας ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα. Δύο στοιχεία μόνο θα σας δώσω, δύο-τρία στοιχεία μάλλον, τα οποία πιστεύω ότι έχουν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον για το φεστιβάλ μουσικής. Όπως αναφέρθηκε η Αντιδήμαρχος, η κυρία Χιωτέλη, το πρώτο μουσικό φεστιβάλ, από σεμνότητα προφανώς δεν αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε αυτό, έχει μια εξαιρετική επιτυχία, αφού από τις 11 συναυλίες που παρακολουθήσαμε, πολλαπλές συναυλίες ανάμεσα στη μουσική και στο λόγο και στο θέατρο, υπάρχει μια πολυπλοκότητα στο φεστιβάλ μουσικής, ο κόσμος το αγκάλιασε και έφτασε να το παρακολουθήσει πέραν των 5.000 θεατών. Όπως αναφέρθηκε η κυρία Χιωτέλη, σε κάποιες από αυτές είχαμε πληρότητα πάνω του 100%. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι είχαμε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων που ήταν όρθιοι. Αυτό μας έχει γεμίσει μεγάλη ελπίδα. Από την ερώτηση που έκανε προηγουμένως και η δημοσιογράφος, αναδεικνύεται ότι εμείς σχεδιάζουμε ένα μουσικό φεστιβάλ πρωτότυπων ιδεών. Δεν είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πραγματοποιεί καλλιτεχνικές δράσεις ανθρώπων, συνεργατών, καλλιτεχνών που γενικότερα περιοδεύουν στην Ελλάδα. Είναι κάτι δηλαδή που το δημιουργούμε σε μια πρωτοτυπία. Θέλουμε να έχει τη μοναδικότητα στο νησί από καλλιτέχνες πραγματικά σπουδαίους και εξαιρετικά κατεξιωμένους. Δεν θα σας κουράσω υπό την έννοια ότι παρανούς χάρη στα σεμινάρια δίδαξαν καθηγητές εξαιρετικής καλλιτεχνικής ποιότητας. Η κυρία Χιωτέλη αναφέρθηκε σε κάποιους συγκεκριμένα, όπως τον κύριο Γραμματικόπουλο, μη κονσερτίνο στην Κρατική Όρχεστρα Αθηνών και πολλοί άλλοι. Φέτος θέλουμε αυτό να το διευρύνουμε. Θέλουμε να δώσουμε στη δυνατότητα στα παιδιά της Μυτιλήνης, αλλά ενδεχομένως και των όμορων Δήμων, να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα κύκλο σεμιναρίων σπουδών μουσικών. Η υποστήριξη του νησιού είναι κάτι πολύ σημαντικό στο να δίνουμε, να συνδιαμορφώνουμε, να συνδημιουργούμε μία ιδέα πάνω στην λογική και στις δυνατότητες των καλλιτεχνών και των καλλιτεχνικών συνόλων. Και ορμόμενος λοιπόν από την ερώτηση για το λεσβιακό καλοκαίρι κτλ., σχεδιάζουμε πρωτότυπες ιδέες για το 2025. Όντως προς τιμή του πολύ σπουδαίου συνθέτη του Μίκη Θεοδωράκη, που αναφέρθηκε η κυρία Χιωτέλη, είναι πολύ διάστατος συνθέτης, τεράστιος μουσικός. Θεωρώ ότι το 2025 μπορούμε να δώσουμε ακόμα περισσότερη
προσμονή για τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα που θα οργανώσουμε και νομίζω ότι ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να δει κάτι για το οποίο κάπου αλλού δεν μπορεί να το παρακολουθήσει. Έτσι. Τονίζω και εγώ ότι το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, υπό την έννοια ότι ανήκουμε σε μια βεντάλια φεστιβάλ εγνωσμένης αξίας, με την έννοια ότι τηρούμε κάποιους κανόνες και διαδικασίες. Ορίστε. Και προδιαγραφές προφανώς, ναι. Και θεωρούμε ότι οι εκπλήξεις που μας περιμένουν και το επόμενο έτος, βλέπετε πόσο νωρίς ξεκινάμε το σχεδιασμό, θα τις λέμε λίγες και ο κόσμος ακόμα περισσότερο θα αγκαλιάσει αυτή την πραγματικά σπουδαία και σοβαρή προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ.